με την ψήφων τους. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στα στελέχη του κόμματος, τα επαγγελματικά και τα μη επαγγελματικά, καθώς επίσης και σε όλα τα στελέχη της Συμμαχίας Πολιτών που συμπεριέφθηκαν μαζί μας σε αυτήν τη δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στις υποψήφιες και τους υποψήφιους που πλαισίωσαν τα ψηφοδέλτιά μας, που μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες υπονόμευσης από πολλές πλευρές έδωσαν τη μάχη τους με ήθος και αξιοπρέπεια για το τελικό αποτέλεσμα. Πετύχαμε κάποιους από τους στόχους μας. Πετύχαμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και αν κρίνουμε με την απώλεια των ποσοστών από τα μεγάλα κόμματα, αυτό θεωρείται μια σημαντική επιτυχία. Την ίδια στιγμή αυξήσαμε και τον αριθμό των κοινοβουλευτικών μας εδρών. Δεν κατορθώσαμε για μερικές δεκάδες ψήφους να κρατήσουμε την τέταρτη κοινοβουλευτική θέση και να εισέλθουμε στην τρίτη κατανομή για να αυξήσουμε περαιτέρω τις κοινοβουλευτικές μας έδρες. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να διαβεβαιώσω τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη του κόμματος, μα πάνω απ' όλα τους πολίτες, ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα, με ήθος, με αξιοπρέπεια και με εντιμότητα να αγωνιζόμαστε για να προασπίσουμε την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προασπίσουμε την πατρίδα μας και την ίδια στιγμή να συμβάλλουμε σε μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή λύση και όχι σε μια λύση ρατσιστική, διχοτομική, όπως είναι η Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία που επιχειρείται να μας επιβληθεί. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κοινωνική και οικονομική προστασία στους συμπατριώτες μας, κυρίως σε αυτούς που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που λόγω της οικονομικής κρίσης του 12-13 αλλά και την πρόσφατη πανδημία έχουν αυξημένες υποχρεώσεις και κυρίως βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Τέλος, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση την προσπάθεια και τον αγώνα μας για να υπάρχει διαφάνεια, αποκάλυψη των σκανδάλων και παραδειγματική τιμωρία επιτέλους όλων αυτών οι οποίοι ευθύνονται και μέσα από τα οποία σκάνδαλα σταδιακά παξιώνεται και η πολιτική ζωή της πατρίδας μας, αλλά υπονομεύεται και στο εξωτερικό η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η άνοδος του ΕΛΑΜ στην τέταρτη θέση είναι κάτι που αφορά μόνο την ΕΔΕΚ ή όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου? Στην ουσία, το ΕΛΑΜ δεν κέρδισε την τέταρτη κοινοβουλευτική θέση. Κάποιοι του τη χάρισαν. Με τη στάση τους, με τη θέση τους και κυρίως με τη συστηματική υπονόμευση που επιχείρησαν σε βάρος της ΕΔΕΚ, γιατί ακριβώς η ΕΔΕΚ αποτελεί ανάχωμα αξιοπιστίας στις προσθέσεις τους, στις προσπάθειες τους και σε όλα όσα αυτοί προσπαθούν να διαμορφώσουν ως ένα πολιτικό σκηνικό και ένα πολιτικό περιβάλλον. Λοιπόν, σας... Πώς αποτιμάτε με την εκλογικά δωρά? Ακούσατε.